Ο στόχος ο δικός μας εδώ στο πολιτικό χρόνο που έχουμε το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές είναι πρώτον να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να διευκολύνουμε τη ζωή του αγρότη και ο δεύτερος στόχος είναι να βελτιώσουμε όσο το δυνατό το εισόδημά του. Είναι το να βελτιώσουμε το εισόδημά του ακούγεται σαν ένας τίτλος, από εκεί και κάτω για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται μια σειρά δράσεων και πολιτικών. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για αυτές τις ρυθμίσεις, διότι διαγράφονται όλοι οι τόκοι. Και ένα μέρος του κεφαλαίου, εξαρτάται βέβαια αυτή η διαγραφή, την κατάσταση, την περιουσιακή του δανειολήπτη, να μην το γενικεύουμε. Είναι η πρώτη ρύθμιση μετά το 2012, η οποία ουσιαστικά είναι και δίκαιη αλλά και βιώσιμη. Δεν πρέπει η δική μας πολιτική να είναι μία πολιτική αστυνόμευσης και εισαγγελέως, αλλά θα πρέπει να είναι μία πολιτική που να ξεκαθαρίζει τους όρους και τους κανόνες του παιχνιδιού.